να δίνεται και περισσότερο χρόνο. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα υπόλοιπα βρίσκουν το χρόνο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για κάτι. Είναι φτωχή η οικογένεια. Το μαράκι πρέπει να συνοδεύεται τη μαμά του για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Μεσοποταμία, Καστοριάς, Φλόρινα, το πήγαινε έλα. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το κορίτσι. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα υπάρξει μια πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο και θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, όλες οι πολιτικές δυνάμεις ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση για ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται πρώτη φορά στα χρονικά. Και μπράβο και σε αυτή την κοπέλα και στην οικογένειά της και στην κυνονία και σε όλους όσους τη στήριξαν. Κύριε Βιεννάκη. Και έχει μεγάλη σημασία, αν μου επιτρέπετε, αυτό που είπατε. Να μην κλείνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι. Να τους αγκαλιάζει η οικογένειά τους, η κοινωνία, η πολιτεία όσο μπορεί. Πολλές φορές η πολιτεία υπολείπεται, είναι πίσω, δεν βλέπει τα ζητήματα σωστά. Μπορούν να στηριχθούν, μπορούν να προτεύσουν, να αριστεύσουν, να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Κύριε Βιεννάκη. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην οικογένεια, στη μητέρα. Σωστό. Και στους καθηγητές, διότι φαντάζομαι και εκείνοι έκπαιξαν σημαντικό ρόλο. Και στην κοινωνία, που αντί για να αποβάλει, αγκάλιασε, όπως τουλάχιστον δηλώνει η μητέρα. Και έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα, το λαμπρό αποτέλεσμα. Και σε εσάς που αναδείξατε αυτό το θέμα, διότι στέλνετε ένα μήνυμα σήμερα απολύτως ξεκάθαρο, ότι όταν υπάρχει πίστη, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όλα μπορεί να τα καταφέρει. Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει πολλά. Μπράβο και στους δύο προσεγγίσεις. Είναι αυτονόητο βεβαίως ότι όποια πρωτοβουλία χρειαστεί να πάρουμε, είναι αυτονόητο θα συμφωνήσουμε, γιατί αυτού του τα ζητήματα πρέπει να μας ενώνουν και να μας διδάσκουν. Και πάλι συγχαρητήρια στη μητέρα και σε όλη την οικογένεια. Λευτέρης Κουσούλης, οικονομικός αναλυτής. Νομίζω ότι. Πολιτικός περισσότερο. Καλημέρα, κύριε Πολιτικός. Δάσκαλος. Κατά κάποιο τρόπο. Έχω διατελέσει και δάσκαλος, καθηγητής στο παρελθόν. Τι θα λέγατε για αυτή τη φοιτήτρια? Να σας πω, αυτό το οποίο αναδεικνύεται, όπως είπαν προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο κάνετε, γιατί η αποδοχή του διαφορετικού είναι κεντρικό στοιχείο σε μια δημοκρατική κοινωνία, σε μια κοινωνία ελευθερίας. Δεν υπάρχουν λέξεις για να πει κανείς το πόσο στήριξαν οι γονείς, η κοινότητα, το σχολείο, οι δάσκαλοι, υποθέτω και οι συμμαθητές της. Ξέρετε, κάθε επίτευγμα στη ζωή είναι στο βάθος ένα ατομικό επίτευγμα. Και όταν κανείς έχει πολλές δυσκολίες και τις κερδίζει μέσα από τη μάχη του, δεν υπάρχουν λέξεις για να πει κανείς ένα μπράβο, δεν αρκεί ένα μπράβο. Και κύριε Κλιμετίδη, το μαράκι ήθελε να το μάθουμε όλοι αυτό. Εγώ νιώθω βαθύτατα συγκινημένη από αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά δείχνει ότι δεν υπάρχουν όρια ούτε στην αγάπη που τους έδειξαν οι γονείς της, αλλά ούτε και στην ανθρώπινη θέληση. Ξεπερνά πραγματικά τα πάντα. Και αυτό είναι και ένα μάθημα για όλους εμάς που βλέπουμε καθημερινές δυσκολίες σαν ανυπέρβλητες, ενώ υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που πραγματικά κάνουν το αδύνατο δυνατό. Εγώ θα κάνω το σταυρό μου, γιατί βρήκαμε κάτι που μας ενώνει σήμερα εδώ, σε αυτό το πάντα. Και δεν διαφωνούμε. Ναι, για να πούμε τώρα στα θέματά μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κουσούλη. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Είναι εδώ οι δανειστές. Υπάρχουν και θετικά. Δηλαδή λένε ότι, ξέρετε κάτι, θα πάρετε τα υπόλοιπα της δόσης, τα 800 εκατομμύρια. Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, αλλά πρέπει να εφαρμόσετε όλα τα προαπαιτούμενα. Βάζουν κάποιες δυσκολίες σε αρκετά από τα ζητήματα. Πού βρισκόμαστε? Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει μια διάσταση μεταξύ των απόψεων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αυτό που αισθάνεται η κοινωνία. Και πολλές φορές αυτό εκφράζεται από ένα δημοσιογράφο και σου λέει άλλος, με ποιο δικαίωμα ρε κύριε να μην πιστεύεις ότι εκφράζει την κοινωνία? Ο δημοσιογράφος πρέπει να γίνεται πομπός και δεύτης. Και θα πρέπει να έχει ίση απόσταση και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Θέλω να πείτε λοιπόν εσείς με την επιστημονική σας ιδιότητα, πού βρισκόμαστε? Να σας πω, όπως είπατε, ο δημοσιογράφος πράγματι λειτουργεί ως αντιπρόσωπος. Μιλάει για λογαριασμό των πολλών και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όπως και ένας πολιτικός εκφραστής μιλάει για λογαριασμό των πολλών. Πού βρισκόμαστε τώρα? Δεν είναι εύκολη η απάντηση, κύριε Παπαδάκη. Βρισκόμαστε πάντως σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Θα μπορούσα να σας πω ότι βρισκόμαστε ακόμη μέσα στην έρημο. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι όλο και περισσότερο τα καταφέρνουν όλο και δυσκολότερα. Η πορεία της χώρας, μια πορεία ανάκαμψης, ανάπτυξης, βελτίωσης, δεν φαίνεται να είναι ορατή στον ορίζοντα.
Και με την έννοια αυτή έχουμε μπροστά μας... Δεν περνάει στην κοινωνία, εννοείται. Δεν περνάει στην κοινωνία και αντικειμενικά, κατά τη γνώμη μου, οι συνθήκες μιας καλύτερης πορείας δεν υπάρχουν. Δηλαδή, βρισκόμαστε στο κέντρο της ερήμου και επειδή η χώρα έχασε χρόνο, έχει δυσκολία να πορευθεί όπως θα έπρεπε, δηλαδή να πορευθεί δικαιότερα, να πορευθεί ταχύτερα, σε μια κατεύθυνση εξόδου από την κρίση. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια θεμελιώδης προϋπόθεση, μια ενότητα του λαού και των πολιτικών δυνάμεων, όχι απομακρυνόμενη... Ευσεβής πόθος. Ευσεβής πόθος, ναι. Όχι απομακρυνόμενη από την πολιτική σύγκρουση, γιατί η πολιτική σύγκρουση είναι ζωγόνος λειτουργία, αλλά... Η πολιτική σύγκρουση να γίνει δημιουργική σύγκρουση, ώστε η ενότητα του λαού και της χώρας να είναι μια κατάσταση η οποία αποτελεί πολιτική δυνατότητα κίνησης και εξόδου. Κύριε Ζαχαριάδη, πού βρισκόμαστε? Είναι εδώ οι δανειστές. Εγώ δεν τους λέω θεσμούς, γιατί έψαξα και το λεξικό. Δεν είναι θεσμοί. Ούτε έχουμε δεσμούς με αυτούς τους ανθρώπους. Δέσμοι μπορεί να είμαστε, αλλά θεσμοί δεν είναι. Είναι οι δανειστές. Υπάρχουν θετικά στοιχεία από τις συζητήσεις αυτές που εμείς τα αναφέραμε. Υπάρχουν και στοιχεία όμως τα οποία εξακολουθούν να δυσκολεύουν τη ζωή των Ελλήνων. Είσαστε αισιόδοξος ότι πραγματικά θα δούμε φως στο τούνελ? Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τους Έλληνες πολίτες? Γιατί κακά τα ψέματα. Ό,τι και να πείτε εσείς, ό,τι και να πει ο κύριος Αβγιαννάκης ή και ο κύριος Κουσούλης, αυτοί οι οποίοι μας κρίνουν είναι αυτοί που είναι απέναντι. Ή ό,τι πω εγώ, αυτοί που μας κρίνουν εκεί απέναντι. Και αυτοί περνάνε δύσκολα, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Παπαδάκη, πριν πάμε στα ζητήματα της οικονομίας, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την ακροτελεύτια φράση του κυρίου Ψωμιάδη προηγουμένως στην εκπομπή σας. Αυτό που είπε ότι Έλληνας δεν γίνεσαι, αλλά γεννιέσαι. Γιατί δεν απαντήθηκε εσείς, βεβαίως? Ήμουν σίγουρος ότι θα το απαντήσετε εσείς. Κοιτάξτε, δεν βρισκόμαστε ούτε στη δεκαετία του 90, ούτε στη δεκαετία του 2000, που αρτηριοσκληρωτικές και συντηρητικές αντιλήψεις είχαν την πλειοψηφία στη χώρα και ασκούσαν μια ιδεολογική ηγεμονία. Είναι γνωστό, και αυτός είναι ο πολιτισμός μας και οι παρακαταθήκες μας, ότι ο Έλληνας είναι αυτός ο οποίος μετέρχεται της ελληνικής παιδείας. Αυτός ο οποίος πηγαίνει στα σχολιά μας, στα γυμνάσια μας, στα λύκειά μας, στα πανεπιστήμια μας. Αυτός ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί τις ελληνικές και ελλαδικές οικουμενικές αξίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να μικραίνει και να στενεύεται. Βεβαίως Έλληνας γεννιέσαι, αλλά βεβαίως οι ελληνικές αξίες είναι αυτές οι οποίες ακτινοβολούν σε όλο τον κόσμο και δεν πρέπει να πηγαίνουμε με τους αναχρονιστικούς διαχωρισμούς που πήγανε τη χώρα πίσω. Οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι μετέρχονται της ελληνικής παιδείας. Το δεύτερο. Όχι απλά ήθελα να απαντηθεί, διότι έχει παρέλθει η περίοδος που οι ιδέες του κυρίου Ψωμιάδη, όχι το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο, ήταν ηγεμονικές. Βρισκόμαστε σε άλλη φάση. Αλλά ήταν... Ήταν ηγεμονικές κάποια περίοδο, δεν είμαστε εκεί, έχουμε πάει μπροστά. Έχουμε πάει μπροστά. Δεν είμαστε εκεί. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θέλω να πείτε? Τώρα, στα οικονομικά φαίνεται ότι αυτή η αξιολόγηση εξελίσσεται με τρόπο πιο ομαλό σε σχέση με τις προηγούμενες δύο. Δεν λέμε ότι θα είναι εύκολη. Όλοι ομολογούν. Εγώ είδα σε μία συνέντευξη και τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος ήταν διαχρονικά, θυμάστε, πολύ σκληρός, πολύ επικριτικός, πολύ αυστηρός με την Ελλάδα, να λέει ότι στο μακροοικονομικό επίπεδο φαίνεται ότι η κρίση ξεπερνιέται. Βεβαίως δεν περιμένεις να ταυτιστείς με τον κύριο Σόιμπλε ή να ακούσεις λόγια τα οποία μπορούν να ταυτίζονται με μια προοδευτική κυβέρνηση σαν τη δική μας. Βλέπω όμως ότι παρόλο που και ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Μητσοτάκης ανοίγουν στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια, ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για την έξοδο από το μνημόνιο ως ένα πουκάμισο αδιανό και την απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο, ενώ ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος δεν είναι και Έλληνας, εδώ που τα λέμε, με βάση αυτά που σας είπα και πιο πριν, λέει ότι είναι σημαντικό, μπορούμε να έχουμε καθαρή έξοδο, η Ελλάδα θα τα πάει καλύτερα κτλ. Εγώ το βλέπω αυτό ως ένας παρατηρητής, ως μια μίζερη
αντίληψη η οποία εκδηλώνεται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πείτε πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο οχτάμηνο είχε πει ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης, ότι δεν θα επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, ότι θα πάμε σε 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο μνημόνιο, ότι η χώρα θα καταρρεύσει και θα καταστραφεί. Και τώρα έρχονται πολιτικοί από το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όχι την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Όπως ο κύριος Σόιμπλε, ο κύριος Ντομπρόφσκης, ο κύριος Γιούνκερ, όλοι αυτοί δεξιοί είναι στην Ευρώπη και λένε ότι αυτή η κυβέρνηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πετυχαίνει στόχους, προχωράει και μπορεί να βγει από τα μνημόνια με καθαρό τρόπο. Αυτό όμως αφήσατε αυτό που σας είπα, ότι όλα αυτά που λέτε και που ενδεχομένως πω και το ίδιο και στον κύριο Αβγενάκη, δεν ξέρω αν περνάει στην κοινωνία. Κρινόμαστε βεβαίως, όλοι βεβαίως, από το πώς αισθάνεται και πώς ζει βεβαίως, αυτός η κοινωνία αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο δηλαδή την καθημερινότητα, η οποία είναι πολύ σκληρή και πολύ δύσκολη. Ξέρει όμως η κοινωνία ότι όταν συντελούνται κάποιες αλλαγές στη μακροοικονομία, είτε σε θετικό είτε σε αρνητικό επίπεδο, αυτές χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα. Αύγουστο 18 θα βγούμε από το μνημόνιο. Για να πάνε στην Γενάρη οικονομία της οικογυράς. Θα μειωθούν οι συντάξεις. Γενάρη του 20 θα μειωθεί το αφορολόγητο, αν δεν έρθει και ένα χρόνο νωρίτερα. Κύριε Σιωμόπουλε. Δηλαδή, αυτά ο Σόιμπλε τα ξέχασε. Δεν το είπα για να ταυτιστώ με τον κύριο Σόιμπλε και ξέρω ποιος είναι ο κύριος Σόιμπλε και τι πολιτική έχει εφαρμόσει και έχει επιβάλει. Ξέρω όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιο μίζερος από τον κύριο Θέλω Σόιμπλε. Να πάω στον κύριο και ξέρω και αν επιτρέπετε σε 10 δευτερόλεπτα να τελειώσω ότι η εφαρμογή των μέτρων και των αντίμετρων είναι μια πραγματικότητα, αλλά από εκεί και πέρα είναι εθνικό το στοίχημα να μπορέσουμε να βγούμε από τα μνημόνια. Αυτή είναι η μεγάλη τομή, αυτή την περίοδο που ζούμε και θα βελτιωθούν και οι συνθήκες στην καθημερινότητα των πολιτών ως μια συνολική ανάταξη της οικονομίας. Κύριε Αβγενάκη. Κοιτάξτε, τα έχουμε ακούσει όλα, οπότε δεν υπάρχει καμία έκπληξη από την τοποθέτηση του κυρίου Ζαχαριάτη και την υιοθέτηση στην ουσία των όσων είπε ο κύριος Σόιμπλε. Μάλλον μερικά από αυτά που είπε, γιατί είπε πολλά. Τα υπόλοιπα, όχι τυχαία, τα αφήνουμε στην άκρη και κάνουμε πως δεν τα ακούσαμε. Όμως, εμένα θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στο πού βρισκόμαστε σήμερα, διότι αυτό οι Έλληνες πολίτες το βιώνουν στο πετσί τους. Πού βρισκόμαστε τέτοια σήμερα? Ο ελληνικός λαός σήμερα χρωστάει, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες φορολογούμενοι, χρωστούν 125 δις σε φόρους και εισφορές. Πάνω από 300.000 είναι συνταξιούχοι που δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους ούτε το εφάπαξος. Διότι κάποιες υπηρεσίες κολλησιεργούν. Σήμερα που συζητάμε, το ελληνικό κράτος χρωστάει στους Έλληνες πολίτες για τον ΑΒ λόγο πάνω από 6 δις εισφορές. Λοιπόν, σήμερα που συζητάμε, στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει υπερηφάνεια ότι έχει καταφέρει να τη βάλει σε μια τροχιά ανάπτυξης και στην κανονικότητα, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ένας στους 5 Έλληνες, το 21% είναι φτωχότεροι και το 35%, επίσημα στοιχεία είναι όλα τούτα, δεν λέω κάτι από το μυαλό μου, ούτε είναι ιδέες, είναι στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας, το 35% των Ελλήνων είναι φτωχοποιημένοι. Τώρα, τι ακούω, τι ωραία ακούγονται, τι ωραία ατμόσφαιρα προσπαθεί να φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι άλλο. Και είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, που 11 μήνες πριν υμνούσε τον Κάστρο ότι, για την προσφορά του στην ανθρωπότητα. 11 μήνες μετά υμνούσε τον Τραμπ για την προσφορά του στην ανθρωπότητα. Σήμερα ακούμε τον κύριο Ζαχαριάδη να υιοθετεί τις απόψεις του κύριου Σόιμπλε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία επιμένουμε σε ένα δρόμο υγιή, κανονικό, ένα δρόμο αναπτυξιακό, με ένα πρόγραμμα καθαρά μεταρρυθμιστικό και μια ομάδα η οποία ξέρει να δουλεύει και έχει ένα σαφή πρόγραμμα. Για μας η έξοδος από την κρίση... Το θέμα είναι πώς θα καταφέρετε να πείσετε τους δανειστές ότι εσείς είσαστε πιο καταπερτσίδες, ας πούμε. Ήδη, ο κύριος Μητσοτάκης... πιο... Δεν είναι καθόλου. Προσέξτε, δεν πάμε να το παίξουμε ξυπνάκιδες για να πούμε πιο καταπερτσίδες είμαστε εμείς. Αυτή είναι μια όχι εντολή για εσάς, αλλά μια αστεία εικόνα, η προσέγγιση. Ρητορικό ήταν το ερώτημα. Σαφέστατα, το λέω προς τα. Το λέω για αυτούς που μας παρακολουθούν. Δεν μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι όποιος είναι πιο τσαχπινιάρης θα πείσει τους δανειστές ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν είναι έτσι. Η Νέα Δημοκρατία με συνέπεια και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα έχει και έχουμε δουλέψει και συνεχίζουμε να δουλεύουμε ένα πρόγραμμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό ξεδιπλώθηκε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 1,5 μήνα πριν. Σταθερά και συστηματικά και με συνέπεια, κρατήστε τη λέξη αυτή, επικαιροποιούμε και εμπλουτίζουμε μέσα από τα προσυνέδριά μας. Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει δύο. Την Κυριακή που μας πέρασε ήμασταν στην Πάτρα, την παραπροηγούμενη Κυριακή στην Νίκαια, την Τετάρτη που μας έρθει θα είμαστε στα Ιωάννια και συνεχίζουμε. Καταλήγουμε με ένα πρόγραμμα, με ένα συνέδριο αρχών και θέσεων στις 16-17 Δεκεμβρίου.
δηλαδή σοβαρότητα, δηλαδή συνέπεια, δηλαδή δουλειά και κυρίως τη λέξη αυτή κρατήστε το στο λεπτό, λόγο καθαρό και συνεπή στους Έλληνες πολίτες. Και λόγο καθαρό και συνεπή και στους εταίρους. Αυτό έκανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βρισκόμενος πριν μερικές ημέρες στις Βρυξέλλες, μιλώντας με σειρά, κάνοντας μια σειρά από συναντήσεις με επιτρόπους και βεβαίως αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου δεν προσπάθησε να τους πείσει, τσακπινιάρικα, αλλά με πρόταση και με λόγο καθαρό, τους μετέφερε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που προσέξτε, έχει ταμπέλα ελληνική. Δεν είναι ξενόφερτο, όπως κάποιοι σήμερα. Με δεσμεύσεις όμως, κύριε Ζαχαριάδη, με δεσμεύσεις, όπου όμως, βεβαίως τα πράγματα, και επανέρχομαι στο πρώτο και κλείνω, περί της κανονικότητας που είναι η κατάσταση σήμερα. Βεβαίως όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα. Και ποια είναι τα δεδομένα? Δύο στοιχεία ακόμα και σταματώ εδώ. Έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο, διαχειρός Τσίπρα Καμένου. Έχουμε 25 νέους φόρους και 1,9 δις μέτρα για τον επόμενο χρόνο που έρχεται. Και περίπου άλλα 4 με 5 δις μέτρα το επόμενο διάστημα. Δηλαδή έχουμε συνολικά 14,7 δις μέτρα αντί για παροχές που είχε υποσχεθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και μετά τι μπορούμε να κάνουμε? Πολλά, αρκεί να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι έχουμε δυνάμεις όταν με συνέπεια, με ομαδικότητα και με ενότητα δουλέψουμε από εδώ και στο εξής. Επιμένετε για το θέμα της ομοψυχίας. Είδατε δύο... Υπάρχει την τελευταία αυτή εποχή, υπάρχει μια προσέγγιση, μια παραλληλία στην περιγραφή του κόσμου, στην περιγραφή της ελληνικής πραγματικότητας. Όμως, πέρα από την περιγραφή που είναι λογικό να κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις, υπάρχει μια πιο σκληρή πραγματικότητα από την ίδια την περιγραφή της. Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο δύσκολο, κύριε Παπαδάκη, ότι οι πολιτικές δυνάμεις, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν συντελούν ώστε ο ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζει, με μια περιγραφή... Ο ελληνικός λαός να το συνειδητοποιήσει ή το πολιτικό σύστημα? Όχι, να σας πω. Ο ελληνικός λαός έχει νιώσει το πετσί του. Δεν είναι αποκεκομμένο το ένα από το άλλο. Δεν το συνειδητοποιεί, εννοώ ότι η περιγραφή που γίνεται δεν είναι ακριβής. Τον τελευταίο καιρό ο ελληνικός λαός πορεύτηκε με μια λανθασμένη εικόνα για την κατάστασή του και τον πραγματικό κόσμο. Αυτό που είναι το κλειδί της εξόδου είναι η συνειδητοποίηση. Δηλαδή η αποδοχή της αλήθειας. Και τι σημαίνει αλήθεια, κύριε Παπαδάκη, στην πολιτική ζωή και την πολιτική σύγκρουση? Είναι η αποδοχή των ορίων της πραγματικότητας. Δηλαδή η απόκρουση κάθε ψεύδους, από όπου και αν προέρχεται. Αυτή είναι μια προϋπόθεση πορείας για έναν λαό και μια χώρα. Χωρίς αυτό υπάρχει σκοτάδι. Κύριε Κλιμεντίδη... Να προσθέσω κάτι όμως, μου επιτρέπετε, ναι, κάτι, γιατί ετέθη προηγουμένως, το είπε και ο κύριος Ζαχαριάδης και ορθά το έθεσε αρχικά, αυτό που επειδή ήρθε στη συζήτηση, γι' αυτό το λέω, που είπε ο κύριος Ψωμιάδης. Η αλήθεια είναι, εις ό,τι αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και τον ελληνικό λαό, κύριε Παπαδάκη, ότι Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι. Αυτό είναι ένα πολιτιστικό δεδομένο που έφερε ο ελληνικός λαός από τα βάθη του χρόνου και είναι αγαθό το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες ως επιλογή για τον άνθρωπο, τον Έλληνα, αλλά και για τον ξένο. Μάλιστα. Χαίρομαι, κύριε Κουσούλη. Κυρία Κλιμεντίδη, πάντα εσείς... αυτά λέω, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, το ξέρω το. Ως νέα γυναίκα, αλλά έχοντας και την επιστημονική σας γνώση, πιστεύετε τέτοιου είδους συζητήσεις ωφελούν ή είναι ένα αναμάσιμα απόψεων και διατήρησης των απόψεων αυτών με στόχο να πείσουν, να πείσει ο κύριος Ζαχαριάδης ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλά πράττει, ο κύριος Αβγιανάκης ότι αυτή δεν είναι καλή, εμείς έχουμε ένα καλύτερο πρόγραμμα που μπορούμε να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση. Και εμείς, οι πολίτες, να πρέπει να κρίνουμε από αυτές τις συζητήσεις, παραμερίζοντας την καθημερινότητά μας και τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Εγώ καταρχήν άκουσα με πολύ προσοχή όλα όσα υπόθηκαν και θεωρώ ότι και οι δύο απόψεις κρύβουν αλήθειες και κρύβουν στοιχεία θετικά για το μέλλον. Ωστόσο, εγώ βλέποντας την πρακτική καθημερινότητα, θα πω ενός νέου ανθρώπου σε αυτή τη χώρα και λόγω επαγγέλματος αντιμετωπίζοντας καταστάσεις ανθρώπων για τους οποίους η αδυναμία οικονομική και η ανέχεια είναι μια εναιστώσα κατάσταση, είναι μια πραγματικότητα τόσο δύσκολη που δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν τη μακροοικονομία ή το μέλλον ή τι θα γίνει αύριο, γιατί το σήμερα είναι τόσο δύσκολο που δεν μπορούν να δουν την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ καθαρά πρακτικά και μέσα από την καθημερινότητα που ζω και ζουν. Όταν λέτε τελευταία χρόνια, το προσδιορίζετε τα 7 τελευταία χρόνια, τα μνημονιακά? Θα έλεγα ότι τα τελευταία 2 χρόνια είναι ίσως πιο δύσκολα,
αλλά ήδη από το 2010-2011 που υπήρχε η κρίση έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα στη ζωή μας. Απλά ιδίως το 2016-2017, όπου παρατηρήθηκε και μεγάλος αριθμός ανθρώπων Ελλήνων να φεύγουν εκτός, ένα στοιχείο νέων ανθρώπων, αλλά κυρίως εντάθηκαν πλέον τα μέτρα σε βάρος των οφειλετών, δηλαδή αναγκαστικές εκτελέσεις, κατασχέσεις, λογαριασμών, πληστηριασμοί και ούτω καθεξής, δημιουργήθηκε μία αβεβαιότητα. Δύο κουβέντες από τον καθένα σας για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Παπαδάκη, μου προκαλεί έκπληξη. Άκουσα τον κύριο Αυγενάκη να λέει για τα ληξιπρόθεσμα. Σας θυμίζω, πριν από 15 μέρες περίπου ήμουν σε αυτή την εκπομπή. Είχατε θέσει το ερώτημα, βέβαια σε άλλες πρωινές εκπομπές είχαν τη βεβαιότητα, τι θα γίνει με τα 800 εκατομμύρια ευρώ της δόσης τα οποία εκκρεμούσαν. Σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτετε έτσι, γιατί έτσι παίρνετε την απόφαση. Όχι, μα έτσι είναι. Υπάρχει το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα γίνει, ενώ άλλοι το προεξοφλούσανε. Αποκλείεται, λέει η κυβέρνηση. Εγώ θέτω να πάρει. Ερωτήματα. Αποκλείεται. Αποκλείεται η κυβέρνηση, λέγανε. Κι όμως σήμερα, στις 26 Οκτωβρίου, συνεδριάζουν, εγκρίνουν την εκταμείευση. Ποια ήταν τα προαπαιτούμενα, κύριε Αυγενάκη, το ξέρετε καλά. Αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει να δοθούν τα ληξιπρόθεσμα, αυτά τα οποία οφείλει το ελληνικό κράτος στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υποφέρει και πονά από τις δύσκολες πολιτικές οι οποίες εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια. Συντάξεις. Προφανώς υπάρχουν καθυστερήσεις συντάξεις. Οι καθυστερήσεις όμως βαίνουν μειούμενες. Τα απάντησε, βαίνουν μειούμενες. Επιτρέψτε μου. Τα απάντησε ο κύριος Πετρόπουλος προχθές στο κοινοβούλιο. Οι θεσμοί, η Τρόικα, το κουαρτέτο, πείτε το όπως θέλετε, συμφωνεί ότι βρισκόμαστε σε μειούμενο ρυθμό και γι' αυτό προχωρά την εκταμείευση της δόσης. Εγώ δεν έχω έρθει από άλλο πλανήτη για να σας λέω ότι τα πράγματα είναι τι ωραία και τι καλά, και αλλά να μην ακυρώνουμε την προσπάθεια του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ερώτημα. Επειδή επικαλεστήκατε κάποια στοιχεία, θα σας πω λοιπόν συγκεκριμένα το πρόγραμμα, το σύστημα Ήλιος του Υπουργείου, που είναι αρμόδιο για την κατανομή των συντάξεων. Μας λέει τα εξής στοιχεία. Παρακαλώ πολύ, ανατρέξτε και σε αυτό. Νομίζω θα είναι χρήσιμο για την δικιά σας παρουσία και τα δικά σας λεγόμενα. Μέσα σε 2,5 χρόνια, ο ρυθμός έκδοσης των συντάξεων έχει μειωθεί κατά 51,2%, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι να μην έχουν πάρει ούτε σύνταξη ούτε εφάπαξ. Και μάλλον δεν ακούσα το νούμερο. Πάνω από 6 δις, πέρα από τους συνταξιούχους, είναι οι οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες. Και σε επικαλείστε μια επιτυχία. Ποια επιτυχία? Τι επιτυχία? Πάνω από. Εγώ δεν σας διέκοψα. Πάνω από 6 δις είναι οφειλές σήμερα. Και το τελευταίο. Μάλιστα. Οι επαγγελματίες που είναι στον χώρο της παροχής υπηρεσιών, τα τελευταία χρόνια, αναφέρομαι στα λεγόμενα της αγαπητής κυρία Κλιμεντίδη, οι άνθρωποι που είναι στον χώρο της παροχής υπηρεσιών, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, ασφαλιστές, πάνω από 80 με 84% είναι οι εισφορές, οι φόροι που καλείται να πληρώσει με το 1 ευρώ που μπαίνει στο ταμείο του γραφείου τους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν είναι με το 1 ευρώ. Αυτά δεν είναι με το 1 ευρώ. Επιτρέψτε μου, ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο. Και εσείς προσπαθείτε να μας πείτε ότι όλα αυτά θέλω είναι φυσιολογικά. Να σας ευχαριστήσω. Δεν είναι φυσιολογικά. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει κάνει την πραγματικότητα. Και ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των φόρων. Είναι ο πρωθυπουργός της μιζέριας. Κύριε Αυγενάκη. Γι' αυτό το λόγο κλείνω λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. Και όλοι μας αξίζουν πολύ καλύτερα και θα βρούμε την τύχη μας, φυσικά κάνοντας σωστές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αυγενάκη, τον κύριο Ζαχαριάδη, την κυρία Κλιμαντίδη και αφήνω τελευταίο Κουσούλη. Να τον ευχαριστήσουμε και για το υπέροχο δώρο του. Ναι, είναι μόλις το τελευταίο βιβλιαράκι. Ελάχιστο λεξικό